Φίλοι του Matrix Live, γεια σας. Είμαι ο Νίκος Οικονόμου και σήμερα θα μιλήσουμε για ακουστικά. Και όχι οποιαδήποτε ακουστικά, αλλά τα ακουστικά Super X-Fi της Creative. Στην αγορά θα βρείτε ακουστικά τα οποία απευθύνονται στους μουσικόφιλους, αυτούς που ακούνε περισσότερο μουσική. Επίσης θα βρείτε ακουστικά για gamers, με διάφορα στοιχεία και λειτουργίες, οι οποίες τα κάνουν πιο ελκυστικά προς τον gamer, στον παίκτη. Επίσης υπάρχουν ακουστικά για όσους βλέπουν ταινίες. Και έπειτα υπάρχουν τα Super X-Fi της Creative, τα οποία απευθύνονται σε όλους. Τι εννοώ? Τα συγκεκριμένα ακουστικά απευθύνονται τόσο σε gamers, όσο και σε όσους βλέπουν ταινίες ή απολαμβάνουν την αγαπημένη τους μουσική. Ας τους ρίξουμε μια ματιά πρώτα απ' όλα σχεδιαστικά. Σχεδιαστικά δεν είναι μικρά ακουστικά, είναι μεγάλα όπως τα βλέπετε. Και το βάρος, 338 γραμμάρια, δεν το λες και λίγο. Το design τους θυμίζει αρκετά κάποιες υλοποιήσεις ίσως στη Sony περισσότερο. Αυτό μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Αλλά έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα. Έχουν πάρα πολύ μαλακά μαξιλαράκια, τα οποία είναι φτιαγμένα, είναι κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα. Είναι και οικολογικά. Πολύ μαλακά και όπως βλέπετε μπορούν να κάνουν μία μικρή κίνηση για να βολευτούν καλύτερα στο αυτί. Η στέκα εκτείνεται αρκετά για να ταιριάξει σε όλα τα μεγέθη και σχήματα κεφαλιών. Βλέπετε και από τις δύο πλευρές. Πολύ ωραία, και αυτή έχει μαλακή κάλυψη, άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα άνεσης ακόμα και όταν τα φοράτε για πολλή ώρα. Minimal design. Παρόλα αυτά βλέπουμε αρκετά χειριστήρια επάνω. Βλέπουμε το πλήκτρο, το Super X-Fi, για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Βλέπουμε μία θύρα για κάρτες microSD. Το κουμπί από το οποίο αλλάζουμε πηγές και κάνουμε τη σύνδεση Bluetooth. Και όταν λέμε πηγές τι εννοούμε? Ορίστε λοιπόν, έχουμε και υποδοχή 3,5 χιλιοστών για ενσύρμα τη σύνδεση και USB-C. Πλήκτρο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, και αυτό εδώ λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το μικρόφωνο. Μπορείτε και να το βγάλετε και να το ταπώσετε εδώ, αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιείτε. Έξυπνη δουλειά. Και μάλιστα θα σας πω ότι το συγκεκριμένο το ακουστικό μπορείτε να το βάλετε και στο κινητό σας ή στο λάπτοπ και να κάνετε και πολύ καλή ηχογράφηση. Το δοκίμασα και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ο χειρισμός γίνεται και από αυτές τις επιφάνειες. Αυτές οι επιφάνειες είναι αφείς. Δεν υπάρχει κάποιο σχεδιάκι πάνω που να το δείχνει, που να λέει ότι είναι αφής. Καλύτερα, γιατί θα ήταν μια ιδέα σχεδιαστικά. Αλλά οι λειτουργίες γίνονται με gestures. Πολύ λογικά gestures, δηλαδή swipe μπροστά, επόμενο τραγούδι, swipe πίσω, προηγούμενο, ένταση ήχου πάνω, ένταση ήχου κάτω, με tap γίνεται παύση ή απάντηση στην κλήση, με ξανά tap, τερματισμός κλήσης και συνεχίζεται η μουσική μας. Απλά, αυτό που θα περιμένατε δηλαδή από οποιοδήποτε ακουστικό έχει λειτουργίες αφής. Πάμε τώρα να πούμε, μέσα στο εσωτερικό των ακουστικών υπάρχουν οδηγοί 50 χιλιοστών με μαγνήτης νεοδημίου, πολύ ποιοτική οδηγή, πολύ λογικό για ακουστικά τόσο ποιοτικά. Σύμφωνα με την Creative, τα ακουστικά έχουν απόκριση συχνότητας 20 Hz με 20 kHz. Δηλαδή, κατεβαίνουν πάρα πολύ χαμηλά, αλλά ανεβαίνουν και πάρα πολύ ψηλά. Φανταστικό. Bluetooth 4,2. Θα μπορούσε να έχει και κάτι καλύτερο, έτσι. Όπως είπαμε, USB-C και Line-in. Στην εξωτερική πλευρά, γύρω-γύρω εδώ, υπάρχει φωτισμός. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην υπάρχει φωτισμός. Σκεφτείτε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά απευθύνονται και σε gamers. Έτσι, βλέπετε, αν τα κρατήσουμε λίγο ανοιχτά, θα γίνει μπλε. Έχει γίνει σύνδεση τώρα με το κινητό. Bluetooth connected μας λέει η φωνούλα, η πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο το φωτισμό μπορείτε να τον αλλάξετε. Διάολε, τι gamer ακουστικά θα ήταν αν δεν μπορούσατε να παίξετε με 16,7 εκατομμύρια χρώματα. Υπάρχει εφαρμογή λοιπόν για το κινητό, στην οποία μπορεί να επιλέξετε όποιο χρώμα σας κάνει κέφι για να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι τα αγαπημένα σας ακουστικά. Ας τα κλείσουμε όμως τώρα. Power off. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1300 mAh και σύμφωνα με την Creative προσφέρει 10 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Εγώ τα δοκίμασα και με test signal, με κάποιο δοκιμαστικό σήμα δηλαδή να περνάει συνέχεια από τα ακουστικά, και φτάσαν τις 10,8 ώρες παρακαλώ. Μία ώρα σχεδόν παραπάνω από ό,τι δηλώνει η Creative. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Γενικά μου αρέσει να βλέπω προϊόντα τα οποία υπερβαίνουν τις προσδοκίες μου. Και τα Creative όντως το έχουν καταφέρει. Και το έχουν καταφέρει και με την ποιότητα ήχου που προσφέρουν. Αυτό το Super X-Fi της Creative είναι στην ουσία ένα software-based processing, δηλαδή μια επεξεργασία που βασίζεται σε ειδικούς αλγόριθμους της Creative για να μπορέσει να εξομοιώσει χώρο και surround και ήχο surround 5.1.7.1. Μάλιστα τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά. Σε όλες τις δοκιμές που έκανα, ακόμα και σε απλή μουσική, θα δείτε ένα... διευρύνει τόσο πολύ τη μουσική σκηνή, την ηχητική σκηνή, που εντυπωσιάζει αμέσως. Είναι αλήθεια. Καλά, σε ταινίες απλά δεν παίζεται. Πραγματικά ακούς και το παραμικρό, τα τριξίματα της πόρτας από τη σωστή πλευρά της ταινίας. Είναι πολύ εντυπωσιακή η απόδοσή τους. Στο gaming τώρα είναι επίσης εντυπωσιακά, αλλά υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από τον Bluetooth, σε ασύρματη σύνδεση πάντα, γιατί αν θέλετε, όπως είπαμε, υπάρχει και αυτή η σύνδεση με USB-C, οπότε μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Η 3,5 χιλιοστών η κλασική, και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας μια χαρά. Αλλά αν χρησιμοποιήσετε σε gaming την ασύρματη σύνδεση, να ξέρετε ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και αυτό ίσως να σας ενοχλήσει. Σε όλα τα υπόλοιπα σενάρια που τα δοκίμασα, απέδωσαν εξαιρετικά. Τώρα, το εκπληκτικό ποιο είναι? Ότι μάλλον είναι και εκπληκτικό, είναι και λίγο εκνευριστικό. Η σύνδεση με το κινητό είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή πρέπει να κατεβάσεις μια εφαρμογή, μετά βλέπεις ότι πρέπει να κατεβάσεις και άλλη εφαρμογή. Γιατί η μία εφαρμογή της Creative στην ουσία κάνει mapping, δηλαδή χαρτογραφεί το κεφάλι και το αυτί σας. Ναι, καλά ακούσατε. Στην ουσία, για να σετάρει τον ήχο ακριβώς στο σχήμα του κεφαλιού αλλά και στο σχήμα του αυτιού σας, σας ζητάει να κάνετε ένα λογαριασμό, να προσωποποιήσετε δηλαδή, να υπάρχει ένας προσωποποιημένος λογαριασμός, ο οποίος περιέχει στοιχεία για το κεφάλι σας και το αυτί σας. Μην ακούσω τώρα βλακίες για περί προσωπικών δεδομένων, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το τι σχήμα έχει το κεφάλι σας. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, ανοίγεις την εφαρμογή, παίρνεις φωτογραφία του αυτάκι σου, αυτοματοποιημένα, μην περιμένεις ότι θα κάθεσαι να κοιτάς σε καθρέφτη και να εστιάσεις κτλ. Αυτοματοποιημένα γίνεται αμέσως η φωτογράφηση, τα αναγνωρίζει μόνο το software και τραβάει το αυτί όταν βρεθεί στο σωστό σημείο, το κεφάλι και το άλλο αυτή, και έτσι υπάρχει ένα ηχητικό προφίλ το οποίο σας ακολουθεί, είτε αλλάξετε τα ακουστικά είτε ακούτε μουσική από κάποιο διαφορετικό μέσο ή κινητό. Πολύ έξυπνο και λογικά θα έχει κάποια διαφορά. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και πριν κάνω το soft το mapping στον εαυτό μου, είχα εντυπωσιαστεί. Δεν παρατήρησα κάποια σημαντική διαφορά έπειτα, μετά δηλαδή τη χαρτογράφηση του κεφαλιού μου και του αυτιού μου, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι απλά ένα gimmick, είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πάρα πολύ η Creative, πολλά χρόνια έχει δουλέψει για αυτή την τεχνολογία, οπότε σίγουρα κάτι θα ξέρει. Super X-Fi λοιπόν, αυτά είναι τα ακουστικά, τα Air παρακαλώ, γιατί ξέχασα να σας το πω και πριν, Super X-Fi Air, γιατί υπάρχουν και Air-C τα οποία είναι μόνο ενσύρματα. Super X-Fi Air λοιπόν, πάρα πολλές συνδέσεις, πολύ ωραία ακουστικά, πολύ άνετα ακουστικά, με πολύ καλή αυτονομία, φανταστικός ήχος, μια υπέροχη μουσική εικόνα και ηχητικό πεδίο, διευρυμένο ηχητικό πεδίο. Τα συνιστώ ανεπιφύλακτα, αυτή τη στιγμή κοστίζουν 130€, 129,90 θα τα βρείτε, 130€ λοιπόν, δεν είναι φτηνά, αλλά πιστέψτε με, για αυτά που προσφέρουν τα αξίζουν και με το παραπάνω. Super X-Fi Air της Creative, Νίκος Οικονόμου για το Matrix Live.